Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον Μπορείς να το σώσεις στο Blue Sky. Η μέρα σήμερα είναι σημαντική, τρομερές εξελίξεις, τρομερές αλλαγές και μπορώ να πω ότι για τους δανειολήπτες τα νέα είναι καλά. Είναι καλά γιατί έχουμε σήμερα την παράταση της προστασίας της πρώτης κατοικίας, σαν πρώτη για μένα κύρια είδηση, κάτι που το είχαμε πει μέσα από αυτήν την εκπομπή, ότι λογικά θα παίρναμε μια παράταση, η οποία αυτή όμως παράταση θα είναι για τρεις μήνες και μιλάμε, προσέξτε λίγο για να τα διευκρινίσουμε, μιλάμε, να βγάλουμε το σούπερ παιδιά, μιλάμε για την παράταση της προστασίας της πρώτης κατοικίας μέσα από τη διαδικασία της πλατφόρμας. Δηλαδή, δεν παίρνουν παράταση όλα τα κόκκινα δάνεια καταναλωτικά πιστωτικές κάρτες, μιλάμε για τα δάνεια που μπορούν να ενταχθούν στην πλατφόρμα, στο νόμο 4605 του 2019. Το διευκρινίζουμε. Άρα, όσοι δανειολήπτες εντάσσονται στην περίμετρο της πλατφόρμας του 4605 του 2019 με τα κριτήρια τα συγκεκριμένα, αυτοί μπορούν, έχουν δηλαδή χρονικό περιθώριο να προσπαθήσουν να κερδίσουν τη διαδικασία της προστασίας της πρώτης κατοικίας. Το ξαναλέω. Μιλάμε για τα δάνεια 31/10/18, λήξη πρόσφυμος οφειλές και με τα χαρακτηριστικά που έχει πλατφόρμα, η περίμετρος. Αυτοί λοιπόν οι δανειολήπτες που αν για κάποιον λόγο δεν είχαν προλάβει ή δεν σκέφτηκαν ή τελικά δεν έκαναν τη διαδικασία, αυτοί μπορούν τώρα να διεκδικήσουν την προστασία της πρώτης κατοικίας. Αυτή είναι μια καλή είδηση, μια, και θα τα αναλύσουμε παρακάτω. Μια δεύτερη καλή είδηση, κατά τη γνώμη τη δική μου, είναι ότι υπάρχουν οι δυνατότητες και θα πέσει κάποιο χρήμα στην αγορά για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Ένας νέος αναπτυξιακός, απλά λέω τι θα αναλύσω, νέος αναπτυξιακός, νέα επιχειρηματικά δάνεια, παράταση της προστασίας της πρώτης κατοικίας μέσα από τη διαδικασία της πλατφόρμας. Εμείς εδώ, σαν εκπομπή, η αρχή μας είναι να χρησιμοποιούμε τα εργαλεία που μας δίνει το κράτος όσο μπορούμε για να προστατεύσουμε ή να κάνουμε καλύτερη την οικονομική θέση ενός δανειολήπτη, ενός επιχειρηματία, ενός άνθρωπου που θέλει να πουλήσει ή να αγοράσει ένα κίνητο. Άρα θα μείνω κλεισμένος στην τεχνική ανάλυση χωρίς να θέλω να σχολιάσω αν αυτό το μέτρο είναι καλό ή αν δεν είναι καλό. Εγώ, αν με ρωτήσεις σαν Γαβρίλος Χαλκιώτης, θα ήθελα να δοθεί ετήσια παράταση. Και αν με ρωτήσετε και δεύτερη φορά, θα ήθελα να έχουμε τον νόμο Κατσέλη, γιατί εκεί, παρόλο που δεν είμαι δικηγόρος, πήγαινε κάποιος σε έναν δικηγόρο και από την ώρα που γινόταν η κατάθεση στο ειρηνοδικείο, ο άνθρωπος αυτός έπαιρνε την προστασία της κατοικίας. Αυτή είναι η προσωπική μου θέση και δεν την αλλάζω. Από εκεί και μετά όμως, τα εργαλεία που θα μου δίνει κάθε μία κυβέρνηση θα προσπαθώ να τα χρησιμοποιώ όσο μπορώ περισσότερο υπέρ του δανειολήπτη. Μία διαδικασία που μας την έφερε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή τι, δεν έδωσε την ετήσια ανανέωση της παράτασης του νόμου Κατσέλη, της Κατσέλη, αντί αυτό έφερε μία πλατφόρμα. Αυτό έγινε. Έληξε ο χρόνος. Γίνανε οι εκλογές. Η Νέα Δημοκρατία έδωσε παράταση στη τετράμηνη και λόγω της έκτακτης ανάγκης και κατάστασης που βρίσκεται η χώρα πήρε μια τρίμηνη παράταση η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αυτά είναι. Για να μην ακούω δηλαδή από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ να μην γίνει προστασία αυτή, να μην χάσει κανένα σπίτι. Αν θέλατε, κύριοι, να δίνατε την ετήσια ανανέωση τότε και να είμαστε μια χαρά όλοι. Άρα, να πούμε ότι αυτό το εργαλείο υπάρχει και αυτό το εργαλείο πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε. Άρα, όσοι από εσάς δεν έχετε δοκιμάσει την τύχη σας σε αυτή τη διαδικασία, καλό είναι να δοκιμάσουμε να πάρουμε την προστασία της πρώτης κατοικίας μέσα από τη διαδικασία της πλατφόρμας. Εγώ όμως θα το ανοίξω λίγο περισσότερο, εγώ θα το πάω λίγο παρακάτω και θα πω. Από τη στιγμή, γιατί θυμάσαι σας είχα πει, μάλλον θα την πάρουμε αυτή την προστασία. Από τη στιγμή που ο δανειολήπτης έχει πάρει τη χρονική παράταση, δηλαδή
υπάρχει αυτή η διαδικασία, εγώ δεν θα μείνω μόνο στην πλατφόρμα. Θα πω, τώρα είναι κατάλληλη στιγμή να πάω να μιλήσω για την οριστική διευθέτηση των δανείων μου, τόσο της οικογένειάς μου, τόσο της επιχείρησής μου, τόσο των προσωπικών μου δανείων. Τώρα λοιπόν όλοι στο 210-4964-569 παίρνουμε τηλέφωνο, έτσι από τη Δευτέρα μπορούμε πια να κάνουμε και τα ραντεβού. Η διαδικασία από απόσταση συνεχίζει να λειτουργεί για την επαρχία, γιατί οι άνθρωποι που δεν μπορούν να έρθουν στο γραφείο, δεν μπορούν να μην έχουν δικαίωμα στην ελπίδα, δεν μπορούν να μην έχουν δικαίωμα στα κουρέματα που μπορεί να κάνει τον μπορείς να το σώσεις. Άρα όσοι φίλοι μας βλέπουν σε όλη την Ελλάδα ή και στο εξωτερικό, μπορούν να έρθουν σε επικοινωνία με τους εξής τρόπους και να μας δηλώσουν την περίπτωσή τους και να τη χειριστούμε ανάλογα, όπως χειριστήκαμε ανάλογα την υπόθεση στο Κιλκής, την υπόθεση στη Λευκάδα, την υπόθεση στην Κρήτη. Σε όλη την Ελλάδα το μπορείς να το σώσεις, μπορεί να κάνει κουρέματα με τις νόμιμες διαδικασίες μέσα από μια σκληρή διαπραγμάτευση που για μένα είναι το καλύτερο εργαλείο. Είναι η καλύτερη πρόσβαση, η καλύτερη διαδικασία, είναι η, για μένα, κατά την άποψή μου, η αποτελεσματικότερη μεθοδολογία που μπορεί να φέρει το καλύτερο κούρεμα. Γιατί εκεί μιλάω για όλα τα δάνεια. Εκεί μιλάω για τα πάντα. Καταναλωτικά, στεγαστικά, επαγγελματικά, επιχειρηματικά, δάνεια κίνησης. Μιλάω για όλη την περίμετρο που μπορεί να έχει ένα μαγαζί που λέγεται τράπεζα. Μιλάω για τα δάνεια που ανήκουν στην καταναλωτική πίστη, στην επαγγελματική πίστη, στεγαστική πίστη. Για όλα. Άρα, όλα τα δάνεια μπορώ να τα ρυθμίσω προνομιακά, γιατί απέναντί μου, στη συζήτησή μου, στο τραπέζι διαπραγμάτευσης, έχω ποιον, τον εκπρόσωπο της τράπεζας, που τον προσεγγίζω με μια διαπιστημονική προσέγγιση που αποτελείται σίγουρα από μια τραπεζική ανάλυση, οικονομική ανάλυση και σίγουρα όλο αυτό έχει την εποπτεία ένας νομικός σύμβουλος που εκεί υπερασπίζεται τον δανειολήπτη σε ό,τι έχει να κάνει το νομικό του πλαίσιο. Θεωρώ λοιπόν ότι όλο αυτός ο τρόπος είναι ένας τρόπος που το μπορείς να το σώσεις. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα έφερε μεγάλα κουρέματα. Αυτόν τον τρόπο τον έχουμε εξελίξει, τον έχουμε καλυτερεύσει και κάνουμε αυτή τη διαδικασία. Παράλληλα όμως δημιουργούμε, πώς να το πω, τη δυνατότητα να ακολουθήσουμε την παράταση στον νόμο, την παράταση στην πλατφόρμα και λέμε ότι έχεις και την εναλλακτική της πλατφόρμας, πάρτε τηλέφωνο να κάνουμε τη διαδικασία και από εκεί και μετά θα δούμε κατά περίπτωση τι πιστεύουμε εμείς ή τι εσείς που ανήκετε, έτσι ώστε να πάρετε την προστασία της πρώτης κατοικίας. Για τη ρύθμιση... καλησπέρα κύριε Κωνσταντίνε. Κύριε Κωνσταντίνε, με ακούτε? Ναι, ακούω, καλησπέρα. Καλησπέρα, χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Απλά θα σας βγάλω τώρα για να μην σας βγάζω μετά και περιμένετε, πέστε μου. Είμαι στον νόμο Κατσέλη. Ναι. Και πληρώνω κανονικά στην οριστική απόφαση μετά από 18 χρόνια χρεώνω. Πόσες τράπεζες έχετε? Μία. Τι υπόλοιπο δανεισμό είναι αυτό? Τι υπόλοιπο από καταναλωτικό είναι? Πόσα λεφτά? Έχει βγάλει απόφαση το δικαστήριο 99.000. Μάλιστα. Εν υπόθηκος δανεισμός είναι? Εν υπόθηκος. Ναι. Ωραία. Πέστε μου ποια είναι η ερώτηση. Η ερώτηση είναι ότι μου στέλνουν δύο χαρτιά, δύο μήνες τώρα συνέχεια, ότι χρωστάω κάποιο δάνειο, το οποίο αυτό είναι μέσα στην απόφαση. Μάλιστα. Και μου ζητάνε να πληρώσω δόσεις, δύο δόσεις διαφορετικές. Μάλιστα. Αν ισχύει αυτό το πράγμα, δεν ξέρω. Με τον νομικό σας σύμβουλο μιλήσατε, τον ενημερώσατε? Εκείνο που μου είπε ο κύριος Κουβαρή. Μάλιστα. Μου είπε ότι δεν ασχολούμαστε με την Α, μου λέει. Κάπου, αυτό μου είπε. Ό,τι είπε ο νομικός σύμβουλος που ξέρει καλύτερα από μένα, γιατί έχει την υπόθεση στα χέρια του. Εγώ για να σας απαντήσω θα πρέπει να έχω κι εγώ την ίδια ενημέρωση που έχει ο δικηγόρος ο δικός σας και να απευθυνθώ κι εγώ στους δικούς μου δικηγόρους. Όμως ο νομικός σύμβουλος αυτή τη στιγμή που σας κάλυψε, νομίζω δεν έχετε πρόβλημα, κανένα πρόβλημα. Κάντε ένα ραντεβού με τον άνθρωπο να σας δώσει μια απάντηση και νομίζω ότι θα είστε καλυμμένος. Τώρα από εκεί πέρα, αν έχετε κάποιο πρόβλημα, ξαναμιλάμε. Που δεν νομίζω. Λοιπόν. Άρα, όσοι είσαστε χωρίς κάποια προστασία, ενώ μπορείτε να τη διεκδικήσετε μέσα από την πλατφόρμα, μπορούμε να κάνουμε τη διαδικασία γιατί μας έδωσε το κράτος την τρίμηνη παράταση. Από εκεί και μετά,
Όσοι δανειολήπτες έχουν πάρει την αναστολή. Να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Εγώ μιλάω για οριστική διευθέτηση των δανείων χωρίς να χρειαστεί να ρευστοποιήσω καμία ακίνητη περιουσία. Ούτε τούβλο. Να το πούμε έτσι λαϊκά, απλά να το καταλάβετε. Ποια είναι η διαφορά και ποιο είναι το αβαντάζ που έχει, ποιο είναι αυτό το ατού που έχει αυτό που παρουσιάζω εγώ. Ότι όταν έχω μία σύμβαση, που σε αυτή τη σύμβαση έχουν μπει 2-3 μέσα και αυτοί ο ένας έχει 2 σπίτια, 3 σπίτια, 4 σπίτια ή έχει αύξηση στα εισοδήματά του, ενδεχομένως όλα αυτά κρίνονται και το αποτέλεσμα σε μια δικαστική αίθουσα μπορεί να είναι δύσκολο. Εγώ δεν θα πω είναι αρνητικό, είναι δύσκολο. Εγώ τι λέω, περιοχή θέλω, όχι Αθήνα, δεν μου κάνει το. Αθήνα θέλω περιοχή ακριβώς. Εγώ λέω το εξής. Με μία ρύθμιση προστατεύονται όλοι οι δανειολήπτες που είναι στη σύμβαση αυτή και μένει όλη η ακίνητη περιουσία στα χέρια των δανειολήπτων. Διότι αν και εφόσον εγώ έχω άλλους 2 φίλους που έχουν πάρει ένα δάνειο και έχω μια ευνοϊκή ρύθμιση μέσα από την απόφαση του νόμου Κατσέλη και τα 100.000 μου γίνουν 50, οι άλλοι 2 που με ακολουθούν, αν δεν έχουν την ίδια απόφαση, θα πληρώσουν τα λεφτά. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Ναι, καλησπέρα. Χρόνια πολλά. Χριστός Ανέστη. Καλησπέρα σας. Χρόνια πολλά. Να είστε καλά. Χριστός Ανέστη. Θα ήθελα, έχω πάρει ένα καταναλωτικό δάνειο. Ναι. Το οποίο το πληρώνω κανονικά. Μάλιστα. Σήμερα μου ήρθε ένα χαρτί στην Alpha Bank. Μου ήρθε ένα χαρτί, ναι, το οποίο έχουν πουλήσει το δάνειό μου, ναι, σε ξένο φαντ. Μάλιστα. Εγώ αυτή τη στιγμή, ναι, εφόσον πληρώνω κανονικά, δεν έπρεπε να έχω ειδοποιηθεί. Ναι. Δεν έχετε παρακολουθήσει τις εξελίξεις. Επισήριζα, απλοποιήθηκε πάρα πολύ η διαδικασία και με ένα απλό SMS γίνεται η μεταβίβαση των δανείων. Δεν τα θυμάστε. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα όμως δεν υπάρχει πρόβλημα στη διαφορά του υπολείπου. Καταλάβατε. Ναι. Αλλά να το θα δούμε λίγο. Να το δίνω εγώ κανονικά. Δεν έχετε διαφορά. Δεν έχετε διαφορά. Εσείς χρωστάτε στον Α δανειστή και ο Α τώρα έγινε Β. Το υπόλοιπο να δούμε αν μπορούμε να το μειώσουμε. Το υπόλοιπο. Καταλάβατε. Το υπόλοιπο. Δεν είναι πολύ μεγάλο το ποσό. Είναι πάρα πολύ μικρό. Τι λεφτά μιλάμε. Και 7.008. Καλά, και τα 7.000 δεν είναι και λίγα, έτσι. Μπορεί να μειωθεί αυτό. Θα συζητήσουμε, να δούμε. Έχει... Να δούμε, καλή μου κυρία. Ναι. Αφήσω το τηλέφωνο και θα μιλήσουμε. Να δούμε. Έχω αφήσει το τηλέφωνο, εντάξει, μπορούμε να μιλήσουμε. Ωραία, ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν, να ξαναπούμε συγκεκριμένα πράγματα. Ότι εάν και εφόσον, όπως μας είπε ο προηγούμενος φίλος, έχει βγει μια απόφαση που ορίζει την αποπληρωμή στις διάφορες τράπεζες, έτσι, καλό θα είναι να σου βουλευτεί το δικό σου δικηγόρο. Από εκεί και πέρα, αν θέλετε να πάρετε και μια δεύτερη γνώμη, εδώ είναι το μπορείς να το σώσεις, να σας δώσει και μια δεύτερη γνώμη. Απλά το θεωρώ ότι καλό θα ήταν να μιλήσετε πρώτα με το δικηγόρο το δικό σας και εφόσον, εσείς θέλετε μια δεύτερη γνώμη, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, μπορούμε να σας πούμε και εμείς την άποψή μας, αλλά να έχουμε και εμείς στοιχεία, έτσι, να έχουμε και εμείς την υπόθεση, να απαντήσουμε σοβαρά γιατί το μπορείς να το σώσεις. Πέρα από την αλήθεια, θέλει να είναι και οι σοβαρές οι απόψεις του και οι θέσεις του και αποτελεσματικές. Αυτό που προσπαθώ να περάσω σήμερα είναι το εξής, για άλλη μια φορά. Ότι υπάρχει αυτή η παράταση, θετική, οκ. Okay. Από εκεί και μετά όμως, θέλω να λύσω οριστικά το πρόβλημα. Θέλω να το τελειώσω, θέλω αν μπορώ να ζητήσω και μια διαγραφή. Αλλά θέλω να είναι όλοι καλυμμένοι. Όχι μόνο ο πρωτοφυλέτης και ο εγκυντής να είναι στον αέρα. Όχι αυτός ο άνθρωπος που ήρθε να σας βοηθήσει, έστω τυπικά εκείνη την ημέρα, αυτός να κινδυνεύσει να χάσει την περιουσία του. Γιατί αν δεν πληρώσω εγώ που λέγομαι Α δανειζόμενος, ο Β δανειζόμενος κινδυνεύει η περιουσία του. Το ξαναπώ άλλη μια φορά. Εγώ έχω μπει εγγυητή στον Τάκη. Ο Τάκης δεν πληρώνει. Φεύγει η περιουσία του Γαβρίλου. Ή ο Τάκης, έτσι, τα 100.000 αν γίνανε 50. Εγώ που έχω εγγυηθεί και δεν έχω πει σε κανένα νόμο. Εντάξει, δεν υπάρχει κανένας νόμος, Κατσέλη, να πείτε τώρα. Εγώ θα χάσω την περιουσία μου. Κατανοητό. Εάν και εφόσον δεν κάνουμε κινήσεις. Δηλαδή, οι αιτήσεις στον νόμο Κατσέλη είναι προσωπαγής. Αλλά περισσότερες λεπτομέρειες και ερωτήσεις, αν θέλετε, τώρα που λύγει και αυτή η απαγόρευση, θα φέρω πάλι την κυρία Βορδόνη που είναι εξαιρετική δικηγόρος και ό,τι ερωτήσεις νομικές έχετε, είναι καθήλυνα αρμόδιο να απαντήσει περισσότερο εκείνη. Αλλά αυτό που γνωρίζω είναι ότι εάν και εφόσον δεν ακολουθούν οι ίδιες διαδικασίες, δεν ξεμπερδεύουμε εύκολα. Ενώ τώρα τι λέω εγώ λέω ότι όσοι είναι στον νόμο
και έχουν την προσωρινή απόφαση, δηλαδή την προσωρινή δόση που τους βγάζει τα 100-200 ευρώ μέχρι την οριστική που θα είναι μετά από 2 χρόνια ή μετά από 3 χρόνια, με 4 χρόνια, τώρα ελάτε όλοι να διαπραγματευτούμε και να κλείσει υπόθεση για όλους. Να κλείσει υπόθεση για όλους. Τι σημαίνει να κλείσει υπόθεση για όλους? Παραμένω στον νόμο, με όποιον εσείς δικηγόρο αξιόλογο έχετε συνεργαστεί, δεν πειράζουμε σε αυτό το κόμμα, δεν έχουμε καμιά δουλειά. Εμείς κάνουμε κάτι άλλο. Εμείς κάνουμε μια διαπραγμάτευση που ενδεχομένως θα σας φέρει το πολύ καλό αποτέλεσμα, όπως αυτό το γκρόλ που δείχνει εκεί. Από 800.000 κλέψαμε 500.000 και 300.000 είναι το υπόλοιπο που θα πληρώσει ο άνθρωπος με μια πολύ μικρή δόση. Καταλάβω τι λέω. Δεν λέω να φύγετε από τον νόμο. Εγώ ήμουν ο πρώτος που έλεγα ζήτω ο νόμος της Κατσέλη. Και συνεχίζω και το λέω. Όμως έχω και τον εναλλακτικό το δρόμο, διότι έχουν αλλάξει τα δεδομένα σήμερα. Πρέπει να πάμε με άλλα εργαλεία. Δεν χάνω την προστασία μου. Όπως λέω, μπείτε, ελάτε να κάνουμε τη διαδικασία στην πλατφόρμα. Άρα, όσοι είσαστε στον νόμο, όσοι είσαστε στον νόμο, έχετε τη δυνατότητα και δεν έχετε συζητήσει την οριστική σας δίκη, το οριστικό δικαστήριο, δεν ξέρω να το λέω και καλά, δεν είμαι και δικηγόρος, πάμε τώρα να διαπραγματευτούμε, μήπως μπορέσουμε και το κλείσουμε και το τελειώσουμε. Μπορεί να έχω 2 σπίτια. Ο νόμος Κατσέλη καλύπτει 2 σπίτια, ρωτάω εγώ. Καλύπτει τον εγγυητή που δεν έχει μπει. Καλύπτει τον συνοφιλέτη που δεν έχει μπει. Καλύπτει τον συνοφιλέτη που μπορεί να έχει 2-3 σπιτάκια. Καλύπτει έναν συνοφιλέτη που έχει αύξηση στα εισοδήματα. Ερωτήματα θέτω εγώ. Με τη ρύθμιση θα καλύπτει όλα εσύ? Ναι. Δεν κινδυνεύει κανένας. Κλείνει συμφωνία τώρα και δεν έχω και από κανέναν ένσταση. Ποιον έχω ένσταση? Με αυτόν που συμφώνησα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, κυρία Κωνσταντούλα. Καλησπέρα, χρόνια πολλά. Πάμε στον κύριο Παναγιώτη πάνω από Αντίσχυ. Καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Χαρτιώτη. Καλησπέρα. Ήθελα μια ερώτηση να σας κάνω. Είμαι στον νόμο Κατσέλη και έχω κάνει μια αίτηση μεταρρύθμισης και έχει βγει προσωρινή. Ναι. Αλλά έχω δικάσιμο 2 Ιουνίου. Ήθελα να ρωτήσω τώρα με το κλείσιμο που είχαμε των τραπεζών, θα έχω παράταση εγώ μετά τις 2 Ιουνίου? Για πάω κανονικά. Να το πούμε λίγο, να αφήσω τηλέφωνο για να σας απαντήσω αύριο. Έγινε. Εντάξει. Πολύ. Να είστε καλά, την αγάπη μου, να είστε καλά. Λοιπόν, αφήσω τηλέφωνο και θα σας απαντήσω αύριο. Λοιπόν, το ξαναλέω. Όσοι είσαστε στον νόμο, τώρα είναι η ευκαιρία να καρποθείτε από την προνομιακή ρύθμιση που μπορεί να έχει 10% κούρεμα, 20% κούρεμα, 30, 50, 60, 80, 25, χωρίς να χάσω κάτι, χωρίς να ρευστοποιηθεί τίποτα, ούτε κεραμίδι. Και παράλληλα θα είμαι καλυμμένος και εγώ που είμαι εγγυητής, βεβαίως. Μα εγώ έχω άλλα 3 σπίτια. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Μα είμαι και συνοφιλέτης και μου άφησε ο θείος μου 3 σπίτια προχτές. Πειράζονται? Όχι. Δεν πειράζεται τίποτα. Αύριο το πρωί μπορώ εγώ να ξαναξεκινήσω την οικονομική ζωή? Βεβαίως, και ενδεχομένως και με τη βοήθεια της τράπεζας. Άρα, όσοι μπορούμε, το χρησιμοποιούμε αυτό το εργαλείο. Κατανοητό, το καταλάβαμε. Οι άλλοι όλοι, οι δανειολήπτες, που δεν έχετε πάρει μια οριστική λύση και είσαστε στην αναστολή. Μας έδωσε το κράτος μια αναστολή πληρωμών. Πολύ καλά έκανε. Εμείς λέμε το εξής. Πάμε τώρα, κάνοντας και χρήση της αναστολής, να λύσουμε οριστικά το πρόβλημα με μεγάλο κούρεμα, μικρό κούρεμα, μεσαίο. Όσο μπορούμε, διεκδικούμε ένα μεγαλύτερο κούρεμα. Κανένα κούρεμα δεν είναι σίγουρο. Κανένα κούρεμα δεν μπορεί να εγγυηθεί από την αρχή. Αγώνα κάνουμε, προσπάθεια κάνουμε, παλεύουμε για να μπορέσουμε τι, να κάνουμε εσένα που με βλέπεις τώρα να πληρώσεις λιγότερα χρήματα με πιο εύκολο τρόπο, έτσι ώστε να φύγει από πάνω από τους ώμους σου ένα βάρος οικονομικό και να μπορέσεις να ξαναδείς τη ζωή σου από ένα άλλο οπτικό πρίσμα, ένα πρίσμα που σου δείχνει την ελπίδα, την αισιοδοξία, και να σου ξαναδώσω τη δυνατότητα στα χέρια σου, με το μυαλό σου, να σκεφτείς πώς θα βγάλεις το αυριανό μεροκάματο με μείον 100.000, μείον 200.000, μείον 500.000, μείον 2 εκατομμύρια, ανάλογα την περίπτωση. Λοιπόν, καλησπέρα, κυρία Κωνσταντούλα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, χρόνια πολλά, Χρυσός Ανέστη. Χρόνια σας πολλά. Η κόρη μου έχει ένα δάνειο εδώ και 20 χρόνια που είχε θέλει να φτιάξει το σπίτι. Ήταν παντρεμένη, χώρισε με τον άντρα της λόγω αρρώστιας. Έχει πάθει κατάθλιψη. Μάλιστα. Και εγώ παίρνω μια σύνταξη 450 ευρώ
Και δεν βγαίνω πουθενά και πουθενά. Έπαθα και εγώ κατάθλιψη, τρέχω και εγώ σε ψυχιάτρους. Θέλω με φάρμακα το ένα το άλλο και έχει ένα δάνειο υπόλοιπο 11.000. Και κάπως κοιτάω, μπας και γίνει κούρεμα. Ωραία. Αφήστε το τηλεφωνό σου και θα μιλήσω εγώ ή συνεργάτη μαζί σας. Καταρχήν, να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Και πάλι χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Ακούστε λίγο. Καταρχήν, το πρώτο που έχω να σας πω είναι να μην στεναχωριέστε και εύχομαι το καλύτερο για εσάς και για την κόρη σας. Πάνω απ' όλα υγεία. Αν έχω την υγεία μου, αν είμαι όρθιος, αν ο Θεός μου χαρίζει χρόνια, ο Θεός μου χαρίζει χρόνια, και να πω ότι χάρηκα πάρα πολύ που ανοίγουν οι εκκλησίες, να το πω έτσι. Θα έπρεπε να είχα ανοίξει πιο πριν για μένα, αλλά τέλος πάντων. Αν λοιπόν ο Θεός μου χαρίζει χρόνια, θα παλέψω για τα οικονομικά θέματα όλα αυτά που λέει ο κύριος Χαλκιώτης ή ο δικός σας ο Γαβρίλος, ο φίλος σας, ο άνθρωπος που σας ευχαριστώ πολύ, μου ανοίγει την πόρτα και μου βάζει στο σπίτι σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Άρα πρώτα κοιτάμε την υγεία και εύχομαι ότι καλύτερο. Τώρα για τα δάνεια, δεν είναι και πολύ μεγάλο το ποσό. Αφήστε ένα τηλέφωνο και θα προσπαθήσω να δω τι μπορώ να κάνω. Θα επικοινωνήσω σύντομα μαζί σας. Λοιπόν, από εκεί και μετά, είπαμε όσοι έχουν μία αναστολή. Και να ξεκαθαρίσω κάτι. Εμείς μιλάμε για το πλαίσιο. Αυτό ισχύει και για κάποιον που χρωστάει 10.000 και αυτό ισχύει και για κάποιον που χρωστάει 5 εκατομμύρια. Ανάλογα το τι χρέος έχει ο καθένας, το διαχειριζόμαστε ανάλογα. Να μιλήσω για μια πολύ πετυχημένη συνεργασία που κλείσαμε με μια εταιρεία που κάναμε μια διάρθρωση χρέους και οι άνθρωποι αυτοί κερδίσαν αρκετά χρήματα. Μέσα από τη δική μας την παρέμβαση, την παρέμβαση όμως όχι επειδή ο Γαβρίλης ο Χαλκιώτης ξέρει τον τάδε διευθυντή. Αυτό έγινε διότι η διεπιστημονική μας προσέγγιση, ο τρόπος μας, οι γνώσεις μας, η προσέγγιση μας, οι καλοί συνεργάτες που έχω, κάτσαμε σε ένα τραπέζι διαπραγμάτευσης, εξηγήσαμε κάποια πράγματα, δείξαμε το business plan μας, δείξαμε το όραμά μας. Και οι άνθρωποι αυτοί είχαν μια ευνοϊκή ρύθμιση. Άρα και εσύ ο επιχειρηματίας που με ακούς, που μπορεί να έχεις κάποια δάνεια που να είναι ρυθμισμένα. 1, 2, 5, 10 εκατομμύρια ευρώ και με τα νέα δεδομένα, με τη νέα κατάσταση, με τη νέα καταιγίδα που δυστυχώς φίλες και φίλοι έρχεται, εγώ τι λέω, να πάρουμε όλοι μια ομπρέλα, αλλά καλή ομπρέλα, στον αέρα και στην καταιγίδα και ενδεχομένως στο χαλάζι που θα έρθει, να μην κινδυνεύσει και να μην τρυπήσει η ομπρέλα. Γιατί άμα τρυπήσει η ομπρέλα θα βραχώ ή θα μου σπάσει το κεφάλι το χαλάζι. Άρα και οι επιχειρηματίες που με ακούν τώρα να καταλάβουν πολύ καλά ότι θέλουν να μην στεναχωριούνται. Εμείς είμαστε εδώ να προτείνουμε λύσεις πρώτον στη χρηματοοικονομική εκροή, δηλαδή στα λεφτά που δίνω. Αυτά τα χρήματα που δίνετε εσείς στο τραπεζικό ιδιωτικό χρέος, ελάτε να το ξαναβάλουμε στο τραπέζι. Μήπως μπορούμε το ήδη ρυθμισμένο, την ίδια πρόταση που μπορεί να έχετε εσείς, με σεβασμό και αγάπη. Και σε εσάς και στους οικονομικούς σας συμβουλούς, όλους τους αγαπάω και έχουν όλη την αγάπη μου και την εκτίμησή μου. Αλλά ο Γαβρίλος ο Χαλκιώτης μπορεί να βρει μια άλλη προσέγγιση και να μειώσουμε τα λεφτά που βγαίνουν από την τσέπη του επιχειρηματία. Δηλαδή, αν εγώ δίνω παραδείγματος χάρη 10.000 ευρώ το μήνα, μήπως θα κάνω 5 και μου κουρευτούν και κανένα 500.000, λέω εγώ. Παράδειγμα, χρωστάω 4-5 εκατομμύρια και γίνει ένα κούρεμα εκεί, κάπως τα κουνήσουμε, τα φτιάξουμε και φέρουμε λιγότερα χρήματα έξοδο από στον επιχειρηματία. Τι σημαίνει μεροκάματο για τον επιχειρηματία. Δηλαδή, αν είμαι ένας επιχειρηματίας εγώ και δίνω 5.000 το μήνα και έρθει κάποιος Γαβρίλος φίλος και μου το κάνει 2-3 χιλιαρικά και μπαίνει στον παντελόνι μου. Εντάξει, συνόμαστε. Άρα και αυτοί οι επιχειρηματίες μπορούν να παλέψουν πάλι από την αρχή τα δάνειά τους. Νέα δάνεια για επιχειρηματίες. Καλά είναι τα νέα. Νέα δάνεια για επιχειρηματίες. Είπα και από την αρχή, εγώ χρησιμοποιώ τα εργαλεία που μου δίνει το κράτος ή οι τράπεζες όσο μπορώ προς το συμφέρον των δανειοληπτών. Νέα δάνεια για επιχειρήσεις, είχαμε πει εδώ και ένα μήνα περίπου, κάποια από αυτά θα είναι άτοκα, τεπίχ παραδείγματος χάρη. Κάποια από αυτά θα είναι να μην επιστρέψει όλο το μέρος του κεφαλαίου. Κάποια από αυτά θα είναι προνομιακά, 25%. Ελάτε από όλη την Ελλάδα, από την Κρήτη έως τον Εύρο, από όλα τα νησιά, να φτιάξουμε προνομιακές αιτήσεις, να διεκδικήσουμε τα καλύτερα δάνεια, με τους καλύτερους όρους. Μην την πατήσουμε αυτή τη φορά, μην πάμε και υπογράφουμε τα πάντα, μην πάμε και υπογράφουμε τα πάντα ότι μας δίνουν. Να ελέξουμε τι θα υπογράψουμε, να ελέξουμε τι θα
δεσμευτούμε να επιστρέψουμε. Εμείς δεν έχουμε καμία υποχρέωση, καμία τράπεζα να σας καθοδηγήσουμε. Για μας όλες οι τράπεζες είναι το ίδιο. Η διαφορά είναι το προϊόν που θα χρησιμοποιήσει ο πελάτης. Εμείς γνωρίζουμε ποια είναι τα καλά προϊόντα που έχει μια τράπεζα και ποια είναι σε δεύτερη μοίρα. Καμία τράπεζα δεν έχει το καλύτερο στεγαστικό, το καλύτερο καταναλωτικό, την καλύτερη πιστωτική κάρτα. Κάθε μία επιλέγει μια πίστη, καταναλωτική, στεγαστική πίστη και δείχνει εκεί το βάρος. Εμείς όμως θέλουμε το καλύτερο για τον πελάτη μας. Άρα διεκδικούμε, συμβουλεύουμε, προτείνουμε πώς θα πάρει το καλύτερο δάνειο δανειολήπτης, το καινούριο δάνειο, ένας επιχειρηματίας που είναι ταλαιπωρημένος. Άρα 210-49-64-569 μπορείτε να πάρετε, να δηλώσετε τι θέλετε, πώς το έχετε σκεφτεί, να κάνουμε και ένα ραντεβού πια από κοντά, έτσι ώστε να μπορέσετε κι εσείς να πάρετε ένα δάνειο με τους καλύτερους όρους που μπορούμε εμείς να διαπραγματευτούμε. Θα πω ότι αυτό, εάν εσάς που με ακούτε δεν σας ενδιαφέρει, έχετε ένα φίλο, έχετε ένα γνωστό, που να, μπορεί να μην βλέπει αυτή τη στιγμή το Blue Sky, μπορεί ο άνθρωπος να έτυχε να μην το βλέπει, σπάνιο, γιατί όλη η Ελλάδα Blue Sky βλέπει, αλλά μπορεί να μην το είδε. Από εκεί και μετά, πείτε το σε φίλους, σε γνωστούς, ότι υπάρχει αυτή η εκπομπή που μιλάει και λέει: ρυθμίζω διαδικτυακό κουρέματα, νέα δάνεια για τις επιχειρήσεις, νέος αναπτυξιακός, που μπορεί να αναφορά μικρομεσαίες επιχειρήσεις, προνομιακές ρυθμίσεις. Δάνεια, νέος αναπτυξιακός, και αφήνω και τρία λεπτά να πω τα εξής. Λοιπόν, νέος αναπτυξιακός, μα εντάσσομαι, θα τα συζητήσουμε. Εμείς δίνουμε ένα πλαίσιο, δίνουμε λίγο το σχέδιο. Από εκεί και πέρα, δίνουμε το κουστούμι. Από εκεί και πέρα, το κάθε ένα σώμα θα κάνουμε τις επεμβάσεις, θα βάλουμε το κουστούμι πάνω στο σώμα και θα το κάνουμε έτσι ώστε να βγούμε όλοι και να είμαστε ευχαριστημένοι να πάρουμε τα καλύτερα προϊόντα. Λοιπόν, έχει παρουσιαστεί τώρα τελευταία, δηλαδή από εδώ και κάνα δύο μήνες, πάρα πολλοί φίλοι. Έτσι, λόγω της εμπιστοσύνης που δίνουν στο πρόσωπό μου και στο Voice of Sources και μου έχουν δηλώσει ότι υπάρχουν κεφάλαια για να επενδύσουν τις επιχειρήσεις ή οι επιχειρήσεις που υπάρχουν να πάρουν κάποια ποσοστά ή να βοηθήσουν να κάνουν με έναν άλλον δανειολήπτη ή έναν νέο επιχειρηματία να φτιάξουν μια επιχείρηση ή τους ενδιαφέρει να αγοράσουν κάποια ακίνητα σε όλη την Ελλάδα. Δεν είναι τόσο συγκεκριμένο. Δεν μου λένε, θέλω παραδείγματος χάρη, έχω μισό εκατομμύριο να αγοράσω το Κολωνάκι. Και νομίζω είναι μια καλή ευκαιρία για εσάς που έχετε κάποια ακίνητα, να δηλώσετε πού έχετε αυτά τα ακίνητα, αν και εφόσον θέλετε να τα πουλήσετε, και ενδεχομένως να σας φέρω και σε επαφή με τον επενδυτή ή τον αγοραστή, τον νέο ιδιοκτήτη του ακινήτου, να πάρετε κι εσείς πιο γρήγορα χρήματα μέσα από μια πώληση. Ή αντίστοιχα, έτσι, αν κι εσείς έχετε κάποια χρήματα και θέλετε να σας προτείνουμε εμείς κάποια ακίνητα, έχουμε τη δυνατότητα να σας δείξουμε μια γκάμα ακινήτων σε όλη την Ελλάδα, έτσι ώστε να αγοράσετε προνομιακά σε μια πάρα πολύ καλή τιμή ένα ακίνητο. Να ξεκαθαρίσω ότι μιλάω για ακίνητα που δεν είναι στους πληστηριασμούς, μιλάμε και για κανονικά ακίνητα που δεν έχουν την πίεση να χάσουν αύριο την περιουσία τους. Κλείνοντας, θα θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον Blue Sky για το χώρο και το χρόνο. Ένα πάρα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για εσάς. Να ξέρετε, το έχω πει πάρα πολλές φορές, αλλά αισθάνομαι ότι πρέπει να το λέω καθημερινά. Είμαι ευγνώμων και το μόνο που μπορώ να πω είναι ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για τη μεγάλη αγάπη και τη μεγάλη, έτσι, εμπιστοσύνη που δείχνετε στο πρόσωπό μου. Και δεν σημαίνει ότι για μένα εμπιστοσύνη είναι εάν και μόνο εφόσον κάνουμε συνεργασία γίνετε πελάτες. Ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό για εμένα να με παίρνετε από την Κρήτη, από τον Εύρο, από τα Γιάννα και να μου λέτε, κύριε Χαλκιώτη, ότι θέλω την άποψή σου. Πιστεύω πάρα πολύ στην άποψή σου. Και να σας πω και κάτι. Και δεν λέω και σε όλους ναι. Εγώ πολλές φορές και εδώ που μας ακούτε τώρα και με ξέρετε, έχω πει ότι ξέρετε κάτι, αυτό δεν μπορώ. Και λέω ένα κλασικό παράδειγμα. Έρχεσαι στο γραφείο, χρωστάς ένα εκατομμύριο, σου κουρεύω το 50-60% και μου λες να δίνω 100 ευρώ. Δεν μπορώ να το κάνω. Άρα, εγώ υπόσχομαι αυτή την αγάπη και σας διαβεβαιώνω ότι αυτή την αγάπη και την ευθύνη δεν πρόκειται ποτέ να την πουλήσουμε εγώ και οι συνεργάτες. Θα είμαστε δίπλα, θα είμαστε στην πρώτη γραμμή. Καθημερινά κάνουμε διάφορες σκέψεις πώς εσείς θα έρθετε σε καμία καλύτερη οικονομική θέση. Να ξέρετε ότι εμείς θα είμαστε πάντα στην πρώτη γραμμή, πάντα θα προτείνουμε λύσεις. Και θα πρέπει να βλέπετε στον μπορείς να το σώσεις, έτσι ώστε να ενημερώνεστε όσο μπορείτε περισσότερο. Θα ήθελα να μπείτε στη σελίδα Γαβρίλος Χαλκιώτης, κάντε like και ακολουθήστε μας να βλέπετε τις δράσεις μας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και πάλι χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Δύσκολα τα πράγματα, είμαστε εδώ να προτείνουμε. Ο Θεός να ευλογεί την Ελλάδα και τους Έλληνες. Να είστε καλά, καλό βράδυ.